Πάω στον χώρο να παρακαλώ και να αρχίσουμε τις ερωτήσεις σας. Καλησπέρα και συγχαρητήρια σήμερα. Θεωρώ ότι το αγωνιστικό κομμάτι έχει περάσει νομίζω στη δεύτερη μοίρα. Αυτά τα πράγματα είναι προδιαγεγραμμένα. Σήμερα τον είδαμε να σηκώθηκε πολύ μέσα από τον Παγκό, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο και διαμαρτύρεται για τις αποφάσεις του διαιτητή. Θέλω να τον ρωτήσω αν δεν του αρέσει η εξυγίανση του κ. Γραμμένου και του κ. Βασιλιάδη. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα μισό ουρανό, θα το πιάσουμε το λεπτόμερο. Θα μα βρίσκεται και από το πιμπολίστικο να πιέζουν τα αποφάσει μα και εμά του Δία, που και τέμο πολύ δεν πρέπει να φτάσουμε στα βέμου όπω ήταν η Ελλάδα. Μα έρχεται ένα μισό λεπτό λαμβαντάντα με μπαλκίγιο, με το σπέθε παρά και χάρτη τη σεζόν τα επιτράζει. Απρεβούντα να με γνωστά εξηγήσει. Καθαρίστηκε. Τι λέει, a primeira parte da nossa parte não foi tão bem conseguida porque tivemos vários erros individuais e essa é a minha responsabilidade. Embora eu pense que não tivéssemos feito um mau jogo, no entanto, pelos erros individuais que demos a oportunidade ao adversário de nos criar problemas, dá a sensação que o nosso jogo não foi tão bem conseguido, que eu não acho que não tenha sido isso, tem sido com os erros individuais. A segunda parte foi diferente, completamente distinta. A equipa transcendeu-se, jogou muito melhor, criou várias situações de gol. Não permitiu, não tivemos tantos erros como tivemos na primeira parte. E tenho que dizer, eu já há muitos anos no futebol e se há coisas, eu não gosto muito de falar da arbitragem, mas quando eu vejo este tipo de arbitragens, árbitros internacionais, com dualidades de critério, eu vim para a Grécia e ia fazer este tipo de atuação, para mim, muito sinceramente, tira-me do sério, isto não é benéfico para o futebol. E, portanto, acho que é uma vitória justa, com um árbitro internacional do estrangeiro, que não tem qualidade e que não quis apitar melhor do que aquilo que aconteceu, e, portanto, está tudo dito. Καταρχήν για το αγωνιστικό κομμάτι, θέλω να πει ότι σήμερα πραγματικά δεν ξεκίνησαμε καλά στον αγώνα και δεν ξέρει αν είναι τόσο κακό το παιχνίδι μας όσο το ότι οφείλεται στα ατομικά λάθη τα οποία έγιναν. Ο ίδιος παίρνει την ευθύνη γι' αυτό. Γίνανε πάρα πολλά ατομικά λάθη τα οποία έδωσαν στον αντίπαλο την ευκαιρία να προηγηθεί και να μας απειλήσει. Στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξαν πάρα πολύ τα πράγματα. Ήμασταν πολύ περισσότερο συγκεντρωμένοι. Ήμασταν πιο ομαδικά και με λιγότερα λάθη, χωρίς λάθη. Και γι' αυτό καταφέραμε και πήραμε την νίκη. Ήταν κατά τη γνώμη του μια δίκαιη νίκη. Απέναντι σε έναν καλό αντίπαλο. Όσο για την διαιτησία, σήμερα πραγματικά είδαμε ένα παιχνίδι στο οποίο η διαιτησία δεν ήταν καλή. Είδαμε με διεθνείς διαιτητές πως τα κριτήριά τους είναι τελείως διαφορετικά όταν έρχονται να παίξουν στην Ελλάδα. Είδαμε πως υπάρχουν τελείως διαφορετικά κριτήρια όταν έρχονται να παίξουν στην Ελλάδα. Ή αυτό συνέβη, ή ο διαιτητής πραγματικά είναι ένας διαιτητής κακής ποιότητας, δεν ήταν ένας καλός διαιτητής σήμερα, και ή δεν ήθελε να παίξει πιο καλά από ό,τι έκανε. Επόμενη ερώτηση. Έλα, Δημήτρη. Βάλε φωνή, δεν πειράζει. Έχει. Είναι μπροστά. Όσο δεν ικανοποιεί τον ίδιο η διάθεση των ποδοσφαιριστών στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε αυτή τη στιγμή κάποιο στόχο μπροστά του, αλλά έβαλαν όρεξη και διάθεση να το ανατρέψουν. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν οι επιλογές του δείχνουν κάτι για το καλοκαίρι όσον αφορά τους παίκτες που άφησε εκτός αποστολής, με άτομο που. Εσύ και ένας αντιφέτο Κορασγάνας και δημόσιος οδηγός, πάτε απεσάρτητα και έμως στο Στάνκο και στην Αμόσο Ελλασσού και μοζόγος τα τεμποράδα. Αν δημοστράτε με Κορασγάνας, παραρέμουν τώρα το σκουτάδι για να έρχονται στα περιβάλλον, δεν πρόκειται στην Αναφάσα. Είναι ένα σημείο τα πράγματα. Εσύ ζούς δε σησιώνας, δελοζόγοντας και στάν φόρα τα κομματόρια, ο Μποκοβίτς ο Νάχο, με μόνος πλάνος τα τεμποράδα. O Vulco e o Nacho são os jogadores do Olympiacos. O que decidi nesta fase desta forma, opcional, não tem nada a ver com o futuro do meu clube, até porque são dois jogadores com contratos e que fazem parte do plantel, não tem nada a ver com isso. Eu não, neste momento não estou a fazer gestão de futuro, neste momento estamos no presente. E volto a dizer, ainda temos muitos jogos pela frente, quatro jogos, supostamente mais um para fazer e, portanto, não há aqui qualquer tipo de gestão ou de pensar para o futuro. Ainda não estou a fazê-lo. Sobre o jogo, já disse que a equipa transcendeu-se, lutou por outro resultado e o trabalho está para baixo.
quero deixar também uma mensagem para os nossos adeptos, mais uma vez, que foi durante toda a época, que estiveram nestes vídeos, acompanhar-nos e ajudar-nos sempre nestes momentos mais complicados. E hoje, no momento mais crítico, quando nós precisamos deles, a vitória também a conseguimos, porque o nosso povo nos ajudou imenso. Όχι, η απόφασή του για την αποστολή σήμερα δεν έχει καμία σχέση με τα μελλοντικά πλάνα. Ήταν μία από τις επιλογές που έκανε για το σημερινό παιχνίδι. Ο Νάτο και ο Βούκοβιτς είναι ποδοσφαιριστές με συμβόλαιο, ο Νίκος στον Ολυμπιακό και σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε διαχείριση του μέλλοντος. Έχουμε παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Σκεφτόμαστε αυτά τα παιχνίδια που έχουμε να παίξουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Παραμένουν λίγα παιχνίδια και θα τα διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ομάδα μας, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε με νίκες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Σήμερα αξίζουν συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας πραγματικά για την όρεξη που δείξανε για να μετρέψουν το αποτέλεσμα και να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα. Και ένα σχόλιο ακόμα θέλει να κάνει για τους φιλάθλους μας, οι οποίοι ακόμα μια φορά σήμερα για 90 λεπτά υποστήριξαν την ομάδα, όπως κάνουν από την αρχή της χρονιάς. Έδειξαν πως είναι εδώ και πάντα στηρίζουν την ομάδα τους, γιατί την αγαπάνε και τους αρέσει αυτό που βλέπουν. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνουν και ελπίζουμε πάντα να τους έχουμε στην πλευρά μας. Έλα, Δημήτρη, κάνω μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει κάτι που είπε στο ημίχρονο και αφύπνισε τους παίκτες του, γιατί με το ξεκίνημα από το πρώτο δευτερόλεπτο του δεύτερου ημίχρονου είδαμε τον Ολυμπιακό φορτσάτο. Εγώ καλά και ακόμα μπροστά από τον Ζωγοδόρο Γιουλάντε, ο Πάος από εκεί το μαζί του να κάνει τη στήλη ήταν διφερέντε. Δεν στο πριμέρ πάλι και σίγουν τα κάτω. Να, δεν έτσι κάνεις όγνες σύντοσες που θα ακολουθήσουν. Tem havido mais de ordem dentro do nosso processo e conhecendo a equipa do hotel, muitos que conhecemos. Muitas vezes tivemos a equipa a vir buscar muito jogo cá atrás e que isso não mereceu também no momento de jogar entre linhas, onde aí o adversário tem mais dificuldades. Esta gestão, agora tudo o resto, não é calculado, fica dentro do nosso balneário, porque isso não vou tornar nunca e tornar o público meio evidente. Μία βασική οδηγία που ζητήσαμε να αλλάξουμε είναι να παίξουμε περισσότερα προσοχή στις γραμμές μας, να απειλήσουμε τον αντίπαλο και ο αντίπαλος, όπως τον γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά, ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα και αυτό έγινε πράξη στο δεύτερο ημίχρονο. Υπόθηκαν και άλλα πράγματα που είναι δικά μας, είναι μέσα στα ποδήλατα και προφανώς δεν μπορούμε να σας τα αποκαλύψουμε. Ευχαριστούμε πολύ.